Καλησπέρα σας, καλοί μου τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Για ακόμα μια φορά λοιπόν, εδώ μαζί για ένα πρόσωπο που σε πολλούς από εσάς ίσως να είναι γνωστό. Σε κάποιους όμως ίσως και όχι. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω με μεγάλη χαρά και τιμή μου που έχω σήμερα μαζί μου στην εκπομπή μας τον κύριο Χριστόδουλο Στυλιανού, γνωστότατο παράγοντα της παροικίας, ο οποίος θα είναι εδώ για την επόμενη μισή ώρα και θα μας ανοίξει την καρδιά του, θα ταξιδέψουμε μαζί στα παλιά εκείνα τα χρόνια τα παιδικά και θα κάνουμε το ταξίδι της ζωής του, έτσι για να μάθουμε κάποιες πτυχές οι οποίες είναι ίσως άγνωστες, για να νιώσουμε κι εμείς ότι έχουμε κάποια καλύτερη γνωριμία με τον Χριστόδουλο Στυλιανού. Καταρχήν, ο Χριστόδουλος Στυλιανού τον γνωρίζουν οι πιο πολλοί σαν τον Διευθυντή του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. Τον βλέπουν πιο τακτικά εκεί. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, είναι Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρετανίας, είναι μέλος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, μέσα στην Κεντρική Επιτροπή Αντιπρόεδρος και πολλές άλλες, είμαι σίγουρος, ασχολίες. Χριστόδουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές, θεατές. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Είναι χαρά μου πράγματι. Δεν είναι η πρώτη φορά που είμαι στο Hellenic. Έχω τον αγαπητό φίλο Γιώργο, ο οποίος με καλεί τακτικά για διάφορα θέματα. Είμαι στη διάθεσή σας να πούμε ό,τι θέλετε να ξέρετε για τον Χριστόδουλο. Φυσικά, πίσω από τον Χριστόδουλο υπάρχει ένα κίνημα τον οποίο έκανε τον Χριστόδουλο. Χωρίς αυτό το κίνημα, ο Χριστόδουλος θα ήταν ακόμη ένας συμπατριώτης μέσα στις χιλιάδες της παροικίας. Μάλιστα. Καταρχήν, χαίρομαι που υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις εκ μέρους του Γιώργου και την διάθεση που έχεις να είσαι εδώ όποτε σε καλέσουμε. Και θέλω, εφόσον ξέρω, είμαι σίγουρος ότι πιο συγκεκριμένα οι παράγοντες του ΑΚΕΛ είναι παιδιά, και λέω παιδιά για να καταλήξω να πάω πίσω στην παλιά ηλικία, την παιδική ηλικία, είναι παιδιά οι οποίοι κατάγονται από γονείς που είναι μέλη του ΑΚΕΛ. Δηλαδή είναι παραδοσιακό να είσαι μέλος του ΑΚΕΛ. Έτσι θέλω ένα ταξίδι εκεί που γεννήθηκες, Χριστόδουλε, να μου πεις λίγο για τους γονείς σου και την παιδική σου ηλικία. Στη δική μου την περίπτωση δεν είναι εξαιτίας του πατέρα ή της μητέρας που είμαι αριστερός, αλλά εξαιτίας συγκεκριμένα των αδελφών. Υπάρχουν, είμαι ο 7ος στην οικογένεια, υπάρχουν 3 άλλοι αρσενικοί στην οικογένεια και άλλες 3 αδερφές. Συνεπώς ο μεγαλύτερος μου αδερφός είτε ήταν αριστερός, εντάχθηκε ως εθελοντής στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τρίτος ήταν σπουδαστής στο Κολέγιο Μόρφου, μετανάστευσε, ο πρώτος που μετανάστευσε στην Αγγλία, συνεπώς και ο τρίτος και οι υπόλοιποι ακολουθήσαμε. Μάλιστα. Ήταν μια ολόκληρη οικογένεια η οποία ξενιτεύτηκε για τους γνωστούς λόγους της ανεργίας πρώτα για τους πιο μεγάλους και μετέπειτα τους υπόλοιπους για οικογενειακούς λόγους. Να μην προχωρήσουμε παρακάτω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πάω πίσω παιδικά χρόνια, παιδική ηλικία. Μάλιστα. Εντάξει, οι γονείς με τι ασχολούνται και τα παιδικά της, τα μαθητικά παιδικά χρόνια. Ο πατέρας μου ήταν βοσκός, χτινοτρόφος με μια άλλη περιγραφή. Ήταν βοσκός, είχε το δικό του κοπάδι. Η μητέρα μου φυσικά, όπως και οι υπόλοιπες οικοκυρές της εποχής, βοηθούσαν τους τους κεφαλής της οικογένειας και οι υπόλοιποι όλοι εργαζόμαστε και βοηθούσαμε όπου μπορούσαμε. Φοιτησα στο Δημοτικό Σχολείο του Αυγόρου Αμοχώστου στα Κοκκινοχώρια. Μάλιστα. Το Αυγόρου είναι ένα πάντα του παραγωγικών χωριών. Ειδικεύεται για την πατάτα, για ένα διάστημα ήταν το πρώτο παραγωγικό χωριό της Κύπρου. Μετά, ίσως τώρα να μην είναι το Αυγόρου και να είναι έναν άλλον, ίσως το Ξυλοφάγου. Μάλιστα. Αυτή η περιοχή ασχολείται με την πατάτα και τίποτε άλλο.
Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στο Δημοτικό Σχολείο του Αυγόρου, ξεσχόλησα το Δημοτικό και εφήντησα στο Λύκειο Αμοχώστου. Mm-hmm. Στο Λύκειο Αμοχώστου εφήντησα μόνο για 3 χρόνια και τότε καλέστηκα να έρθω στην Αγγλία από τα υπόλοιπα αδέρφια που ήταν όλοι εδώ. Μάλιστα. Είχαν ήδη βρεθεί εδώ, μάλιστα. Μεταναστεύσει από το 1954, ακολούθησε ένα το 1954, άλλο το 1955 και συνέχισε μέχρι το 1958 που ήμουν ο τελευταίος. Μάλιστα. Ήμουν παιδάκι 15,5 χρονών. Όμως, μόλις έφτασα στην Αγγλία, ο αδερφός μου με δική του πρωτοβουλία με ένταξε στην Κυπριακή Λέσχη Νεολαίας. Τον Σεπτέμβριο του 1958. Μάλιστα. Έχω, ας πούμε, ενταχθεί στην Κυπριακή Λέσχη Νεολαίας σαν νέος. Ακολούθησα στο Σύλλογο Ελλήνων Γονέων ως πατέρας. Mm-hmm. Αλλά ως μαθητής και ως νέος πρόσφερα κάποιες υπηρεσίες στο Σύλλογο Ελλήνων Γονέων ως συνοδός του λεωφορείου, το οποίο γύριζε το Λονδίνο και το Βόρειο Λονδίνο για να μεταφέρει παιδιά στην ελληνική σχολή, την πρώτη ελληνική σχολή Λονδίνου στο Camden Town. Μάλιστα. Έτσι αυτή η δουλειά ήταν εθελοντική, ήταν μέρος της δουλειάς που πάρα πολλά παιδιά της ηλικίας μου τότε αναλάβαναν, mm-hmm. μεταξύ άλλων. Δηλαδή, ποια ήταν τα άλλα. Όσα παιδιά από εμάς της νεανικής ηλικίας ως έφηβοι γνωρίζαμε την αγγλική γλώσσα, γιατί πήγαινα σε Λύκειο, mm-hmm. μας ζητούσα να προσφέρουμε μισή ημέρα την εβδομάδα για να πάρουμε συμπατριώτες μας να τους εγγράψουμε στο νοσοκομείο, να τους εγγράψουμε σε γιατρό, mm-hmm. να τους πάρουμε, να τους κάνουμε κάρτες εργασίας και τέτοιου είδους πράγματα τα οποία χρειάζονταν οι συμπατριώτες μας την εποχή αυτή που μιλάμε. Το 58 μέχρι το 65 κατάφτανα κατά χιλιάδες. Mm-hmm. Δεν ήταν δεκάδες, αλλά ο σταθμός της Βικτόρια ήταν κατάμεστος από συμπατριώτες μας που έφταναν από την Κύπρο. Περισσότεροι δεν γνώριζαν αγγλικά και χρειάζονταν κάποιον να το πάει ως διερμηνέας στις διάφορες θέσεις. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό στην κυπριακή παροικία. Ναι. Η προσφορά αυτή, η εθελοντική προσφορά της δικής μου γενιάς της τότε εποχής. Μάλιστα. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λες, γιατί μιλώντας και με άλλους συμπατριώτες μας και συμπατριώτησες της εποχής εκείνης, ήταν πολύ σημαντικό κάποιοι από εσάς να βρεθείτε εκεί και εθελοντικά να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας για να βοηθηθούν αυτοί που ερχόντουσαν, γιατί ήταν πολλά τα προβλήματα. Πώς προέκυψε όμως το ΑΓΚΕΛ? Το ΑΓΚΕΛ εντάχθηκα στην Κυπριακή Λέσχη Νεολαία, μετά εγγράφηκα στις Κυπριακές Ομάδες του Κομμουνιστικού Κόμματος Αγγλίας. Mm-hmm. Εκεί ήμουν αρκετά νέος και μου είπαν ότι ήταν καλύτερα να γίνω μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Υπήρχαν Κυπριακές Ομάδες της Κομμουνιστικής Νεολαίας με χιλιάδες, mm-hmm. δηλαδή πέραν των 1000 μελών, με ομάδες κατά περιφέρεια, οι οποίες συνεδρίαζαν τακτικότατα και ήταν όλοι από την Κύπρο. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι μιλούσαν ελληνικά, όλοι ήταν λίγο πολύ, πέρασαν από τις λαϊκές οργανώσεις της πατρίδας μας. Mm-hmm. Εκεί μετά την Κομμουνιστική Νεολαία ήμουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Αγγλίας και το 1972 που ιδρύθηκε το παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας εντάχθηκα στο ΑΚΕΛ. Από τότε συνεχίζω να είμαι σε διάφορες θέσεις, σε διάφορα αξιώματα. Τα περισσότερα μου χρόνια τα πρόσφερα στην παρηγιακή παιδεία. Μάλιστα. Στον Σύλλογο Ελλήνων Γονέων, μετά στην ΟΕΣΕΚΑ και μετά στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Πολύ ωραία. Χριστόδουλε, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σημείο εδώ που θέλω να το διευκρινίσω και θέλω και τη δική σου, ας πούμε, γνώμη και την τρόπο που εξελίσσεται αυτό. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που έχω συναντήσει συμπατριώτες μας που έχουν αξιώματα και βρίσκονται σε κάποιες θέσεις παράγοντες. Θέμα οικογένειας. Να μου μιλήσεις λίγο για την οικογένεια, μάλιστα. για την σύζυγο από που είναι για τα παιδιά. Μάλιστα. Και το τι η ερώτηση μου είναι
γιατί, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν βλέπω μαζί με τους παράγοντες, με τους γονείς, τα παιδιά αυτών των παραγόντων, δεν τα βλέπω να είναι παρόν μαζί τους έτσι σε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες συγκεντρώσεις που γίνονται όταν έχουν οι γονείς κάποιες συγκεντρώσεις. Να ξεκινήσουμε ότι τη γυναίκα μου την γνώρισα από την Κυπριακή Λέσχη Νεολαία. Ήταν ανήκε στο χορευτικό. Αριστερή και αυτή. Ναι. Ανήκε ο χορευτικό συγκρότημα τη Κυπριακή Λέσχη Νεολαία υπό την αιγίδα τη πρώτη η οποία δίδαξε Κυπριακού και Ελληνικού χορού στη Βρετανία, τη αείμνη τη Ελένη Παπαστηλιανού. Μάλιστα. Υπήρχε η Κυπριακή Λέσχη Νεολαία στο Κεντιστάου, που μεταξύ πολλών άλλων είχε και χορευτικό συγκρότημα. Μια και πήγαινα στη Λέσχη, η γυναίκα μου άνοιγε σε αυτήν την οργάνωση και στο χορευτικό συγκρότημα. Εκεί οι εξόδοι που κάναμε ως νέοι, ήταν ομαδικοί, ήταν ομαδικές, δηλαδή 10, 15, 7 παιδιά, 6 παιδιά, βγαίναμε μαζί. Μάλιστα. Υπήρχε ένας απλός λόγος, το οποίο δεν θέλω να αναξένω παλιές πληγές, γιατί ήταν η εποχή των Teddy Boys. Αχα. Ένας μόνος του, δύο μαζί, εκκινδύνευαν από αυτούς του παιδιά, αυτής της ομάδης. Ήσασταν όλοι μαζεμένοι, παρέα μεγάλη. Μαζί, μαζί, έτσι όταν είμαστε πέντε και δεν τολμούσαν να μας αγγίξουν. Μάλιστα. Έτσι, σε αυτήν την παρέα, οι περισσότεροι ζευγαρωθήκανε. Mm-hmm. Αφού δεν ήταν μόνο παιδιά άντρες, αλλά υπήρχαν και γυναίκες, κοπέλες, τότε ζευγαρωθήκανε οι περισσότεροι. Η γυναίκα μου με στήριξε σε όλη αυτήν τη σταδιοδρομία μου, σε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, παντρευτήκαμε, αποκτήσαμε παιδιά. Θα έρθω και στο ερώτημά σας. Ναι, ναι. Λοιπόν, σπουδάσαμε παιδιά και έχουμε παιδιά επιστήμονες. Δύο συγκεκριμένα σκόρες. Τους μια... οποίους δεν γνωρίζουμε όμως εμείς. Ναι. Όμως γνωρίζουν τους άλλους. Δηλαδή, είναι μεγάλα τα παιδιά μου. Η μεγάλη μου η κόρη είναι 44 χρονών και εργάζεται στην Αμερική ως επιστήμονας. Είναι ερευνήτρια, καθηγήτρια σε κλινική. Μάλιστα. Στο Cleveland Clinic. Είναι μεγάλο ιατρικό νοσοκομείο, ιατρικό νοσοκομείο, πανεπιστήμιο, ιατρικό πανεπιστήμιο και διδάσκει και κάνει έρευνα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Είναι μια. Όταν ήταν φοιτήτρια εδώ, συμμετείχαν στις οργανώσεις, την ΔΙΚΦΑ, τη Δημοκρατική Ένωση Κυπρίων Φοιτητών Αγγλίας. Μάλιστα. Όταν ανάλαβε θέση σε πανεπιστήμια, πρώτα στο Κέμπριτζ και μετά στο Νότσιγα, τότε δυσκολευόταν να αναμειχτεί στην Κυπριακή Παροικία. Ως ότου όμως ήταν στο Λονδίνο, αναμειχθήκε στην Ένωση Κυπρίων, στην Ελλάδα, ενιαία Κυπριακή Οργάνωση Νεολαίας στην ΕΚΟΝ. Η δεύτερη μου κόρη είναι καθηγήτρια μαθηματικών και αυτή αναμειχτήκε κατά τη φοιτητική της ζωής. Αυτή όταν επαντρεύτηκε ήταν η ίδια θεωρεί πολύ δύσκολο. Καταφέραμε όμως να αναμειχθεί αφού σε έγινε μητέρα και έχει παιδιά στα ελληνικά σχολεία να αναμειχθεί στο τοπικό σχολείο, τοπικό ελληνικό σχολείο. Αυτό ήταν η κοινή προσφορά της προς τα κοινά. Μάλιστα. Και της μιας και της άλλης. Τώρα το πρόβλημα της νεολαίας είναι το γενικό πρόβλημα το οποίο εγώ λέω είναι το πρόβλημα των προβλημάτων. Δεν μπορέσαμε δυστυχώς δεν μπορέσαμε να προσελκύσουμε τους νέους να αναλάβουν τα ενία από τους παλαιότερους. Είχαμε κάποτε μια θεωρία στο ΑΚΕΛ ότι ο κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να δαχτυλοδείξει τον αντικαταστάτη του. Δηλαδή να μπορούμε να έχουμε τέτοια στελέχη. Αυτός θα με αντικαταστήσει. Αυτός θα με αντικαταστήσει. Αυτοί θα πάρουν τις θέσεις μας. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ούτε και σε αυτόν το ΑΚΕΛ που είναι μια δυναμική, μεγάλη ή μεγαλύτερη οργάνωση της παροικίας δεν τα καταφέραμε. Όμως η Στόδουλε, με συγχωρείς που σε σταματώ εδώ κάπου. Ούτε λόγος, ναι. Νομίζω ότι ο κύριος λόγος και το πρόβλημα εδώ, κατά δική μου πάντα ταπεινή γνώμη, είναι ότι δεν είμαστε σε ένα χώρο που είμαστε μόνο εμείς. Είναι ένας χώρος που υπάρχει ποικιλία ανθρώπων και κοινοτήτων και γι' αυτό τον λόγο και μόνο δεν βρισκόμαστε μαζί πάντα για να αφοσιωθούν και οι νέοι σε αυτούς τους χώρους. Πρέπει, νομίζω, χρειάζεται μια πιο ενεργοποιημένη τακτική
για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτούς τους νέους και να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναμειχθούν με ένα διαφορετικό ίσως τρόπο. Αγωνιζόμαστε ενάντια στο περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι τέτοιο, το οποίο ή το θέλουμε ή όχι, σε πολλές από τις παραδόσεις μας θα τις χάσουμε και μια από αυτές είναι η ανάμειξή τους ίσως στην παρεγγελία. Στα κοινά. Όμως, συνεχίζω να επιμένω ότι το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο προσελκύει τους νέους σε διάφορα άλλα ενδιαφέροντα. Οι οργανώσεις μας στην παροικία ασχολούνται κυρίως με το κυπριακό. Ασχολούνται κυρίως με τις κυπριακές παραδόσεις. Τούτο δεν είναι αρκετό να προσελκύσει τους νέους. Δοκίμασαν πάρα πολλές οργανώσεις μεταξύ αυτό και το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Προσέρχονται στο Κοινοτικό Κέντρο κατά δεκάδες, κατά εκατοντάδες νέοι μέχρι σε μια ηλικία. Μόλις πάρουν αυτήν την ανεξαρτησία από τους γονείς, τότε αναμειγνύονται σε άλλα ενδιαφέροντα τα οποία δεν έχουν σχέση με την παροικία. Δεν ξέρω το μυστικό, εγώ τουλάχιστον έχω ψηλώσει τα χέρια και λέω δεν ξέρω πώς να τους προσελκύσουν. Στο κοινοτικό κέντρο τους επρόσφεραμε ολόκληρο κτίριο, δηλαδή έναν όροφο δικών τους. Τι θέλετε, θέλετε table tennis, θέλετε pool, θέλετε οτιδήποτε θέλετε. Εκτός, ναι, μπορείτε να το έχετε, εκτός από τα βίντεο και τα άλλα ηλεκτρονικά τα οποία δεν προσφέρουμε, ούτε μπορούμε να προσφέρουμε στο κοινοτικό κέντρο. Πρώτο, γιατί δεν θα τους σωστώ το έναν παιδί να έρχεται να ασχολείται με κάτι στο κοινοτικό κέντρο το οποίο μπορούσε να το κάνει σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού. Και δεύτερο, τα περισσότερα από αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν σχέση με τα χρήματα. Μάλιστα. Θα πρέπει να πληρώσει να κάνει, θα πρέπει να παίξει κάτι το οποίο να έχει σχέση με το τυχερό, το οποίο δεν το προωθούν στο κοινοτικό κέντρο. Δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν έρχονται. Ο λόγος είναι άλλος, γιατί υπάρχουν θέματα και που τους ενδιαφέρει περισσότερο σε άλλους, σε άλλους χώρους. Σε άλλους χώρους. Λοιπόν, παραμένουμε λίγο σε αυτή την, την ατμόσφαιρα και θέλω να μιλήσουμε λίγο πιο πολύ για την σχέση που έχει η εξέλιξη όσον αφορά, όπως είπες, όλα αυτά και αν οι νέοι μπορούν και θα βρουν τον τρόπο ή θα βρούμε εμείς τον τρόπο να τους προσελκύσουμε και να τους κρατήσουμε στους χώρους αυτούς, στα κοινά. Και θέλω να πω, πώς βλέπεις εσύ την νεολαία η οποία κάποτε όταν είναι νεολαία που προέρχεται από την Κύπρο είναι άμεσα ενδιαφερόμενη και παρόν σε διάφορες εκδηλώσεις. Και πώς, πώς μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο, αν πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος, ο οποίος θα φέρει αυτή τη νεολαία, την κυπριακή νεολαία και την ελλαδική νεολαία, κοντά στη δική μας τη νεολαία, να τους σμίξουμε μαζί, με κατά κάποιο τρόπο, για να ασχοληθούν και αυτοί με τα κοινά. Γιατί οι νέοι της Κύπρου, είμαι σίγουρος ότι και οι της Ελλάδος, ασχολούνται με κάποιες από τις εκδηλώσεις και κοινά ενδιαφέροντα. Πρώτα, δεν ισχυρίζουμε ότι έχουμε χάσει την νεολαία της παροικίας, γιατί οι περισσότεροι συνεχίζουν να παντρεύονται στις εκκλησίες, συνεχίζουν να πηγαίνουν σε μνημόσυνα των προγόνων τους, συνεχίζουν να παντρεύονται, συνεχίζουν να βαφτίζουν, συνεχίζουν να χορεύουν, συνεχίζουν να ακούν ελληνική μουσική. Μάλιστα. Αυτό είναι δεδομένο και αυτό είναι εξαιτίας της δουλειάς που γίνεται στην παροικιακή παιδεία. Όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από τα ελληνικά παροικιακά σχολεία συνεχίζουν να είναι γνωρίζουν το χορό, συνεχίζουν να γνωρίζουν τους κυπριακούς χορούς, την ελληνική μουσική. Μάλιστα. Και να τους αρέσει, να τους απασχολεί. Αυτό που δεν καταφέραμε είναι να αναλάβουν τα ενία από τις διάφορες οργανώσεις. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι οργανώσεις τις οποίες δεν ασχολούνται? Αν ασχολούνται με την πολιτική, θα πάρουν μέρος σε έναν από τα αγγλικά ή τα βρετανικά κόμματα στην σημερινή κοινωνία. Γι' αυτό και δεν είναι μέλη, ας πούμε, των δεν, είναι, δεν έρχονται να γίνουν μέλη του ΑΚΕΛ. Κυπριακών ή ελλαδικών κομμάτων. Λοιπόν, μάλιστα, ναι. Αν θέλουν να πολιτευτούν, σίγουρα θα μπουν στο εργατικό ή στο συντηρητικό σε κόμμα της αρισκίας τους. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει συνέχεια στα παραστήματα των κομμάτων
και αυτοί οι τόπακες, οι νέοι, η δεύτερη και η τρίτη γενιά θα αναλάβουν τα ενία. Μάλιστα. Μέσα στο ΑΓΕΛ που είπα είναι ένα μαζικό μεγάλο κόμμα, μετράς τους νέους με τα δάχτυλά σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς θα τους φέρουμε? Πιστεύω ότι το κλειδί βρίσκεται στην Κύπρο. Mm-hmm. Απίστευτον αυτόν όμως, το πιστεύω ειλικρινά. Οι νέοι μας θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συνεχίζουν να επισκέφτονται την Κύπρο όσο πιο συχνά μπορούν. Αναλαμβάνουν μέρος σε διάφορες ας πούμε εκδηλώσεις ή ακόμα και σε σεμινάρια και των κομμάτων και όλα. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχουν χιλιάδες νέοι και το τονίζω από όλον τον κόσμο που έχουν παιδιά μεταναστών που έχουν επιστρέψει στην Κύπρο και εντάχθηκαν στην Εθνική Φρουρά. Αυτό έχει μειωθεί, αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί. Αυτό θα πρέπει να το αναζητήσει η κυπριακή κοινωνία. Γιατί παιδιά των μεταναστών δεν έρχονται τόσο πολλά όσα προηγουμένως να ενταχθούν στην Εθνική Φρουρά ή να παντρευτούν εδώ ή να εξασκήσουν μια επιχείρηση στην Κύπρο. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να το αναζητήσει η ίδια η κυπριακή κοινωνία. Συγχωρείτε. Το δεύτερο, εμείς εδώ σαν παροικία πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στα μέτρα των γνώσεων και των δυνάμεων μας. Μάλιστα. Γιατί αν ξέραμε έναν άλλον τρόπο, αν έξερα κάποιον άλλον τρόπο, θα σας έλεγα εγώ ναι, να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο. Θα τον εφάρμοζα στο κοινοτικό κέντρο, θα τον εφάρμοζα στο δικό μου το κόμμα. Μάλιστα. Όμως δεν ξέρουμε το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα να προσεγγίσουμε τις επόμενες γενιές. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί. Χριστόδουλε, παραμένω στο Χριστόδουλο Στυλιανού, το άτομο τον οποίο έχουμε εδώ μαζί μας και θέλουμε να μάθουμε πιο προσωπικά πράγματα, να μπούμε στην ψυχή του. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πιο έτσι προσωπικό. Έχεις δύο θυγατέρες, οι οποίες είναι επιτυχημένες, η μία στην Αμερική, η μία εδώ. Είσαι ευτυχής, σου λείπουνε ή είναι ας πούμε μαζί σου? Αυτοί που είναι εδώ είναι πολύ μαζί μου. Δηλαδή τα παιδιά θα ξεκινήσουν πριν να πάει σχολείο να έρθουν στη γιαγιά. Η γιαγιά θα τα συνοδεύσει στο σχολείο. Όταν τελειώσουν θα έρθουν στη γιαγιά. Την Κυριακή όλη η οικογένεια θα καθίσει στο τραπέζι για το μεσημεριάτικο φαγητό της Κυριακής. Πολύ παραδοσιακό αυτό. Πολύ παραδοσιακό, πολύ δεμένο. Εάν την κάθε στιγμή η γιαγιά και ο παππούς ξέρουν που βρίσκονται αυτοί, τα παιδιά, η μητέρα τους και ο πατέρας τους. Είμαστε μια στενά δεμένη οικογένεια και με την κόρη μου στην Αμερική μιλούμε, αν δεν πω δύο φορές την ημέρα, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μιλήσουμε. Μάλιστα. Εξαιτίας των ωρών, δηλαδή προς το τέλος η διαφορά, οι 6 ώρες, 7 ώρες διαφορά, όταν είναι 10, εμάς στη Βρετανία, μπορείς να τις μιλήσεις, είναι η ώρα 3 στην Αμερική. Μάλιστα. Μπορείς να τις μιλήσεις οποιαδήποτε ώρα. Αυτό ευκολύνει. Ναι. Οι φίλοι μας που έχουν παιδιά, έχουν εγγονάκια. Συνεπώς φροντίζουμε οι παρέες μας να είναι με αυτούς οι οποίοι έχουν τα ίδια, αν θέλετε, τα ίδια συστήματα που έχουμε και εμείς. Συνεπώς, θέλω να απαντήσω όμως ένα σχετικό ερώτημα για τον Χριστόδουλο. Ο Χριστόδουλος Στυλιανού, όσο γνωστός και αν είναι, δεν είναι γιατί είναι η προσωπικότητα που φρόντισε ο ίδιος. Είναι γιατί ήταν στο σωστό τόπο τη σωστή ώρα. Ανήκασε στο ΑΚΕΛ, δούλεψε στο ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ με προώθησε να γνωστοποιηθώ. Είμαι στο κοινοτικό κέντρο, εργάστηκα από τα 52 χρόνια που είμαι στη Βρετανία. Εργάστηκα τα τελευταία 28 με μισθό και τα προηγούμενα εθελοντικά. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι το Χριστόδουλο Στυλιανού τον κάνουν οι οργανώσεις και όχι ο Χριστόδουλος Στυλιανού τις οργανώσεις. Μάλιστα. Χωρίς τον Χριστόδουλο θα υπάρχουν οργανώσεις. Αλλά χωρίς τον. Χωρίς τις οργανώσεις θα υπάρχει Χριστόδουλος. Αλλά χωρίς τις δεν είναι. Ναι. Πες μου, Χριστόδουλε, πιστεύεις ότι αν ήσουν στην Κύπρο, αν ήσουν στην Κύπρο και επειδή είσαι τόσο πολύ έτσι κοντά στην, ας πούμε, στο κόμμα και στην ιδιότητα αυτή και στην ατμόσφαιρα του ΑΓΕΛ, θα μπορούσες
και θα έβλεπες τον εαυτό σου έτσι να ήταν σε πιο, ας πούμε, κέραια θέση ή και ακόμα να προχωρούσες πιο ψηλά. Να σου το πω κάπως διαφορετικά. Εγώ έχω εκπληρώσει όλες μου τις φιλοδοξίες. Δηλαδή, αν ήμουν στην Κύπρο, δεν μπορώ να φανταστώ που θα ήμουν, ούτε έχει καμιά φιλοδοξία την οποία δεν έχω γεμίσει, δεν έχω καταφέρει. Γι' αυτό δεν μπορώ να φανταστώ. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι δόθηκαν μου ευκαιρίες να επιστρέψω στην Κύπρο και να πάρω κάποια θέση, όμως εξαιτίας πολλών άλλων λόγων, επαρέμεινα στη Βρετανία να προσφέρω τις υπηρεσίες μου μέσω του παραρτήματος εδώ και της παροικίας γενικότερα. Mm-hmm. Συνεπώς δεν έχω καμιά φιλοδοξία να πάω στην Κύπρο να γίνω βουλευτής, πάω στην Κύπρο να γίνω δημοτικός, να γίνω δήμαρχος, όχι. Είμαι ικανοποιημένος και να μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω τον αγγλικό όρο. I'm quite content to what I am. Μάλιστα. Μου απάντησες και την ερώτηση που είχα στη συνέχεια ήταν αν υπήρχαν όνειρα τα οποία θα ήθελες να πραγματοποιήσεις. Επομένως, οι φιλοδοξίες σου έχουν πραγματοποιηθεί, τα όνειρα σου έχουν πραγματοποιηθεί, έγινες και παππούς. Τώρα, ποιο είναι το μέλλον του Χριστόδουλου, όταν τελειώσει, ας πούμε, από την υπευθυνότητα που έχει και στο κοινοτικό, σκοπεύεις τέλος πάντων να επαναπατριστείς ή θα συνεχίσεις να παραμείνεις εδώ στην παροικία? Για τους λόγους που είπαμε για τα παιδιά και τα εγγόνια, σίγουρα θα μείνω εδώ. Δεν υπάρχει ψευδέστηση ότι κάποια ημέρα θα επιστρέψω στην Κύπρο. Η αλήθεια την αντιμετωπίζω όπως έχουν τα πράγματα. Η γυναίκα μου είναι αφοσιωμένη στα εγγόνια της. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις τα παιδιά και να επιστρέψεις στην Κύπρο να κάνεις τι. Δούλεψες μια ζωή για τα παιδιά και τα εγγόνια. Θα φύγεις να τα φύγεις γιατί θέλεις να ζήσεις τι. Καλύτερη ζωή στην Κύπρο. Μα η ζωή μας εδώ είπαμε ότι είναι αυτή που είναι. Είμαστε ικανοποιημένοι, ζούμε καλά, περνούμε. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά χωρίς τις δυσκολίες δεν μπορεί κανένας να ζήσει. Οι δυσκολίες είναι μέρος της ζωής. Συνεπώς, εγώ είμαι αρκετά ευχαριστημένος, αρκετά ικανοποιημένος το τι έκανα και τι κάνω. Τα υπόλοιπα χρόνια θα τα προσφέρω εθελοντικά στην ίδια την παροικία και στην πατρίδα μου. Πολύ ωραία. Ποιο είναι λοιπόν, Χριστόδουλε, το μυστικό του να πετύχεις και να φέρεις εις πέρας όλες τις επιδιώξεις σου και τις φιλοξίες σου? Ποια είναι η συμβουλή που δίνεις σε κάποιους πιο νέους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν και θέλουν να επιτύχουν κάτι στη ζωή τους? Πρώτα είναι η μάθηση. Πρέπει συνεχώς να διαβάζεις, συνεχώς να αυτομορφώνεσαι. Πέραν των σχολείων, πέραν των κολεγίων, πέραν των πανεπιστημίων, χρειάζεται αυτομόρφωση. Ο άνθρωπος συνεχώς να διαβάζει, καθημερινώς να μαθαίνει κάτι καινούργιο. Τούτον είναι το. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί εμπόρεσα μέσα από τον χώρο τον οποίο δραστηριοποιήθηκα να βρω και μια γυναίκα η οποία να σταθεί δίπλα. Τρίτον, δεν είχα οποιοδήποτε ατύχημα στη ζωή. Το θέμα είναι υγείας. Δεν είχαμε κανένα ατύχημα που να δυσχεραίνει τη ζωή μας. Συνεπώς και εδώ είμαστε τυχεροί. Αυτά ήταν τα μυστικά της τούτου. Το άλλο είναι η πίστη μου σε αυτό που έκανα. Πάντοτε επίστευα ότι μπορεί το κοινοτικό κέντρο να είναι το κέντρο που είναι σήμερα, να αγκαλιάζει ολόκληρη την παροικία. Σε σχέση με το κόμμα μου, πάντοτε επίστευα ότι έχει να προσφέρει, επρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει. Γιατί κοντολογείς, Βασίλη, το ΑΚΕΛ και η αριστερά στη Βρετανία έχει τη σφραγίδα του σε όλα τα επιτεύγματα. Ακόμα και στην ίδρυση εκκλησιών έχει συνεισφέρει. Συνεπώς, έχει τη δική του εφημερίδα, έχει τόσα πολλά προσφέρει στην παροικία που μπορεί ένας να αισθάνεται περήφανος ότι ανήκω σε αυτό το λεγόμενο λαϊκό κίνημα, το οποίο έχει καταφέρει τόσα πολλά. Μάλιστα. Έτσι, για να κλείσουμε και αυτή την συζήτησή μας και την ευχάριστη συνομιλία που είχαμε, ταξιδέψαμε μαζί και μάθαμε κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, ειλικρινά, συγκεκριμένα από την οικογένεια και κάποια πράγματα τα οποία μας βοηθούν τώρα να χαρακτηρίσουμε και να έχουμε καλύτερη γνώμη για τον Χριστόδουλο, είμαι σίγουρος. Έχει εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες, έχει
τάξει στον εαυτό του ότι πρέπει να συνεχίσει εθελοντικά να προσφέρει για αυτόν τον τόπο, θέλω να μου πεις έτσι πιο με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο τώρα, πώς βλέπεις την παροικία να εξελίσσεται όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ παιδιών και γονιών, δηλαδή μέσα στην οικογένεια, και τι μπορούμε άλλο να κάνουμε εμείς που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό για να προσφέρουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, να κρατήσουμε δηλαδή την οικογένεια μαζεμένη και να διατηρήσει όσον το δυνατόν τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα. Αρχικά να πω ότι η Κυπριακή παροικία πιστεύω είναι μια καλά οργανωμένη παροικία. Έχει όλα τα επιτεύγματα της, όλα ό,τι έχει η παροικία τα έχει δημιουργήσει μόνη της, χωρίς καμιά προηγούμενη πείρα και χωρίς καμιά μέρημνα, κυβερνητική μέρημνα. Mm-hmm. Δηλαδή να ιδρυθεί ελληνικό σχολείο δεν είχε καμιά κυβερνητική μέρημνα τότες. Ακόμα και κάποιες καταστάσεις ήταν ενάντια στην ίδρυση ελληνικού σχολείου. Για να έχει εφημερίδα δεν είχε, ξέρετε, έδωσε μου 10.000 ο ΑΒ. Ήταν η ίδια η παροικία με τα 10 της τα σελήνια, με τη λίρα της τα οποία έχει δημιουργήσει. Για να έχουμε Χελένικ, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πίσω από αυτό επίστευαν ότι πρέπει να έχουμε ελληνική τηλεόραση. Μάλιστα. Πρέπει να έχουμε ελληνικό ράδιο. Αυτοί που πίστεψαν επρόσφεραν. Mm. Συνεπώς η παροικία έχει αυτοδημιουργηθεί και έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ίδια, στον ευρύτερο χώρο της κοινωνίας στη Βρετανία. Είναι νομοταγή η παροικία. Κάποτε φιλοξενούσαμε στο κοινοτικό κέντρο 30 διευθυντές φυλακών, mm-hmm, μέσω του Δημαρχείου. Η ερώτηση μου ήταν πόσους έχετε, πόσους Κύπριους έχετε ο καθένας. Από τους 30 μόνον ένας είχε. Δεν λέω ότι μόνον ένα φυλακισμένο έχουμε, αλλά από αυτούς τους 30 που ήταν εκεί, μάλιστα, μόνον ένας είχε φυλακισμένο Κυπραίο. Οι άλλοι δεν είχαν. Τούτο σημαίνει ότι είμαστε νομοταγείς, είμαστε, εργαζόμαστε δουλευτές, όπως λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, και πιστεύω ότι τούτο μας κάνει ό,τι έχουμε δημιουργήσει θα συνεχιστεί. Μάλιστα. Οι μηνέοι μας μπορεί να μην βρέθονται στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και να μιλούν ελληνικά, θα βρέθονται εκεί για κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτή η παροικία έχει μέλλον, πιστεύω ότι θα συνεχίσει. Εξού και στην Αμερική είναι η πέμπτη, η έκτη γενεά, δεν ξέρω πόσες γενιές έχει, συνεχίζει να δεν μιλά ελληνικά, όμως συνεχίζει τις παραδόσεις της, συνεχίζει τον εθνικό της χαρακτήρα. Μάλιστα. Πιστεύω η Κυπριακή παροικία θα συνεχίσει να έχει τον εθνικό της χαρακτήρα. Μάλιστα. Είμαι πολύ υπερήφανος για την παροικία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να είσαι περήφανος για μια ζωή ολόκληρη, γιατί και πιστεύω είσαι, και στο μέλλον είσαι μέρος της παροικίας και είσαι υπερήφανος γιατί πίστεψες σε αυτό που έδωσες και θυσιάστηκες. Θέλω έτσι πολύ σύντομα τώρα, σαν μέλος του κόμματος, το οποίο ανήκει και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ποια είναι η πρόβλεψή σου για λύση του Κυπριακού, πότε θα την έχουμε? Είναι το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί και τον ίδιο τον πρόεδρο. Δεν εξαρτάται η λύση του Κυπριακού από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η λύση του Κυπριακού εξαρτάται, το κλειδί βρίσκεται στην Άγκυρα. Η Άγκυρα θα πρέπει να αποφασίσει να λύσει το Κυπριακό για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως το πιστεύει αυτό? Αν η απάντηση είναι ναι, πιστεύω ότι θα βρει τρόπους να λύσει το Κυπριακό για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν αποφασίσει να λύσει το Κυπριακό, δεν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσους φίλους και αν έχει, όσοι και αν τους παροτρύνω να κάνουν το αντίθετο. Πιστεύω ειλικρινά, εγώ έχω μια ελπίδα ότι θα λυθεί το Κυπριακό. Ίσως η λύση που θα βρούμε να μην είναι ιδανική. Να μην είναι αυτό που ονειρευόμαστε, όμως να είναι μια βιώσιμη, λειτουργική λύση, στην οποία έχω κάθε πίστη στις ικανότητες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να διαπραγματευτεί. Πιστεύω είναι ο άνθρωπος που πιστεύει σε αρχές, αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή για την Κύπρο, θα συνεχίσει να το κάνει χωρίς
να σκεφτεί ή να δεχτεί τίποτε στο οποίο να μην είναι αποδεκτό από τον Κυπριακό λαό. Μάλιστα. Πολύ ευχάριστο αυτό που μας είπες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στόλη, που ήσουν εδώ και μοιράστηκες όλα αυτά τα μυστικά της ζωής σου και την πορεία σου σε όλη αυτή τη διάρκεια που είσαι εδώ, τόσα πολλά χρόνια προσφοράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε, έστω και αν δεν υπάρχουν κάποιες, τέλος πάντων, άλλες επιδιώξεις ή οτιδήποτε το οποίο έχεις, είτε όνειρα, να είναι έστω και αυτό το παραμικρό όνειρο να προσφέρεις στα επόμενα σου χρόνια και όταν αφιπηρετήσεις από τη δουλειά σου, να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου δωρεάν στην παροικία, να είναι ευτυχισμένα και να είσαι με την οικογένειά σου πάντα καλά και ευτυχής και να χαίρεσαι όλα αυτά τα αγαθά που προσφέρει η φύση. Σε ευχαριστούμε και πάλι και τι άλλο να πούμε. Ευχόμαστε μια άλλη φορά πάλι να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να πούμε να εφυλάξουμε μια φιλοδοξία. Ναι. Να δούμε την Κύπρο επανενωμένη και ελεύθερη. Αυτό μάλιστα. Κάπου εδώ, καλοί φίλοι τηλεθεατές, σας αποχαιρετώ. Και θα είμαστε μαζί και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την Κυριακή, λοιπόν, στις 8 το βράδυ, με ένα άλλο καινούργιο πρόσωπο. Καληνύχτα σας.